Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Πάλι μαζί να μιλήσουμε για να δούμε πράγματα τα οποία προβληματίζουν. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα από τη ζωή μας, γιατί και εμείς σαν άνθρωποι κάπου χάνουμε, κάπου βρισκόμαστε, κάπου προβληματιζόμαστε κλπ. Πολλοί έχουν την ιδέα σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατο. Και γιατί έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο τότε, αφού δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατο, γιατί ζει τόσο λίγο σχετικά με άλλα ζώα που ζουν διπλάσια από τον άνθρωπο, και γιατί φεύγω ξαφνικά από ένα καρδιακό νόσημα σε ένα δευτερόλεπτο ή με έναν καρκίνο μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, σε ένα χρόνο. Τι είναι αυτό που μας βασανίζει μέσα στο υποσυνείδητο και μέσα στην καρδιά μας για το τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί να κάνει? Κάτι υπάρχει μέσα μας που μας κάνει να μπορούμε να αντέχουμε, να παλεύουμε και να προσπαθούμε συνεχώς κάθε μέρα με μια ελπίδα να σηκωνόμαστε και να τραβούμε ένα δρόμο. Υπάρχει κάτι λοιπόν πέρα από τον τάφο, διότι ο άνθρωπος αν δεν υπήρχε αυτό θα χάνει τις δυνάμεις του, θα χάνει την προοπτική του, θα χάνει το μέλλον του και θα βλέπει συνεχώς ένα κενό. Όπως πράγματι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό ζουν μια τραγωδία, είναι τραγικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίχως πίστη σε κάτι, παρά οι στόχοι τους είναι καταστραμμένοι. Πώς όμως μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον αόρατο νου που έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας και να μπορέσουμε να τον ερμηνεύσουμε? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ερμηνεύσει το ανερμήνευτο, να ερμηνεύσει πώς είναι το σώμα του, πώς είναι το πνεύμα του, πώς είναι ο κόσμος, πώς είναι η αρχή του κόσμου κλπ? Δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό και έχουμε μόνο ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Για μερικά πνεύματα αυτό είναι ήδη απόδειξη, όπως και οι προφητείες είναι απόδειξη, πώς γράφτηκαν τόσα πράγματα τα οποία βγήκαν και συνεχίζουν να βγαίνουν, τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει τα μυστήρια αυτά να τα έχει λύσει. Δεν μπορεί λοιπόν να έγιναν συμπτωματικά ο κόσμος. Η συμπτωματική ερμηνεία του κόσμου είναι η πιο ρηχή ερμηνεία που μπορεί να πει κανείς, που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και να δώσει για την ψυχή του αυτή την ερμηνεία. Δεν έφτιαξα εγώ τον κόσμο, δεν τον έφτιαξε ο πατέρας μου, ο προπάπους μου, μα κανένας από αυτούς που γεννηθήκανε πάνω σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουν φτιάξει τον κόσμο. Έχουμε ένα ρολόι στο χέρι μας και σχετικά με αυτό το κοιτάμε μερικές φορές την ημέρα, 5, 10, 20 φορές την ημέρα κοιτάμε το ρολόι για να πληροφορηθούμε κάτι από αυτό. Πώς έγινε όμως αυτό το ρολόι? Κάποιος το έφτιαξε, κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος το προγραμμάτισε, κάποιος το εξέλιξε και κάποιος το έφερε να το βάλουμε στο χέρι μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ να φτιάξω ένα ρολόι, δεν ξέρω να συντονίσω έτσι ώστε να μην χάνει το 24ωρο, ας πούμε μια ώρα ή δύο ώρες, αλλά να χάνει ούτε ένα δύο δευτερόλεπτα. Και αφού δεν γνωρίζω σε αυτό, πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάτι γνωρίζει παραπάνω από μένα σε αυτά τα πράγματα και αυτός έκανε αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω εγώ μπροστά μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστης είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Δεν τα βλέπω, κι όμως τα ελέγχω. Η πίστη είναι σαν να πούμε το ραβδί ενός τυφλού, ο οποίος με αυτό περπατάει και βαδίζει, διότι όποιος το πετάξει αυτό το ραβδί θα χτυπήσει. Είτε θέλει είτε όχι θα πάθει μεγάλη ζημιά. Αυτό λοιπόν το ραβδί που μας κρατάει είναι η πίστη για να κρατιέται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή καλύτερα, βασικότερα, σταθερότερα, για να μπορεί η λογική του και το συναίσθημά του να λειτουργήσει σωστά, γιατί μέσα στην ψυχή μας εμείς έχουμε την δίψα για το Θεό και όπου υπάρχει η δίψα υπάρχει και το αντικείμενό της. Δεν μπορεί να διψάσει και να μην υπάρχει νερό, γιατί τη δίψα αυτή τη δημιουργεί η έλλειψη του νερού. Άρα το νερό υπάρχει. Κάποτε το είχες, μετά σου έλλειψε και δίψασες. Έτσι είναι και αυτά τα πράγματα που λέμε τόση ώρα, ότι ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνεύσει, αλλά έχει μια βάση, μια πληροφορία μέσα από το εσωτερική ότι υπάρχει και
εφόσον δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολλά πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα πιστεύουμε. Παρακολουθούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Ξέρουμε τι γίνεται γκρόσο μότο, πάνω κάτω δηλαδή, στο στερέωμα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της κινήσεως των πλανητών, βλέπουμε τις διάφορες μετακινήσεις τους και τις μετράμε κλπ. Εάν δεν είχαμε αυτή την εποπτεία και μια στοιχειώδη ερμηνεία μέσα στο νου μας, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε βαθύτερες ερμηνείες. Αλλά ο άνθρωπος που λέει να φάμε, να πιούμε και αύριο να πεθάνουμε, αυτός έχει κάνει τη χειρότερη επιλογή για αυτή τη ζωή, διότι αυτός ζει εκεί και ως έτυχε. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, δεν έχει κάποιες προτάσεις, δεν έχει τίποτα να μας πει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Βγαίνει μόνο στο έξω από το παιχνίδι εκείνος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να αντιγράψουμε πράγματα, αλλά μπορούμε να τα περιγράψουμε ή το αντίθετο. Είναι ανθρώπινο το στοιχείο αυτό της αναζήτησης του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όσοι ασχολήθηκαν έδωσαν ερμηνείες. Άλλοι μας είπαν για την νεκρή ύλη ότι είναι πρωτόνια, ηλεκτρόνια κλπ. Άλλοι μας είπαν για την ταχύτητα του φωτός και βλέπουμε πράγματι την ταχύτητα του φωτός να είναι μεγάλη. Βλέπουμε με λίγα λόγια ότι υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των πραγμάτων και ενώ βλέπουμε πράγματα τα αναλύουμε και με το νου μας, διότι το μάτι δεν είναι αρκετό για να καταλάβουμε όλη την εικόνα. Πρέπει να σκεφτούμε κιόλας βλέποντας. Πολλές φορές περνάνε άνθρωποι από μπροστά μας και δεν τους βλέπουμε γιατί κάτι σκεφτόμαστε. Και λέει, μα πέρασα, σου είπα καλημέρα, εσύ τίποτα. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Μα πώς δεν με είδες, αφού στα 3 μέτρα πέρασα μπροστά σου. Τα μάτια μου σε είδαν, αλλά ο νους μου ήταν αλλού. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και τα μυστήρια δεν σταματάνε εύκολα, γι' αυτό και η επιστήμη έχει χωρίσει τις διάφορες επιστήμες σε φυτολογία, ζωολογία, ιατρική και η ιατρική έχει διευθετήσει τα πράγματά της πάλι με τις ειδικότητες κλπ. Πώς να μελετήσει κανείς ένα έμβριο το οποίο μέσα στην κοιλιά γίνεται από ένα κύτταρο και μετά γίνεται 4, 8, 16, 32 και πάμε στα εκατομμύρια κύτταρα και εμφανίζεται ένας άνθρωπος με κόκαλα, με δέρμα, με μάτια, με ακοή, με όλα τα συστατικά τα οποία έχει το ανθρώπινο σώμα. Αυτή η επιστήμη λοιπόν παραδέχεται πράγματα όχι μόνο με την πίστη αλλά και την παρατήρηση. Όμως η πίστη υπάρχει στο πώς και στο ποιος. Ποιος έφτιαξε αυτή την καρδιά, ποιος σχεδίασε αυτόν τον άνθρωπο να είναι έτσι, να αναπαράγεται και να υπάρχει αιώνες και αιώνες. Και πώς αναπαράγεται και πώς διατηρεί μέσα του το σχέδιο αυτό που του έβαλε κάποιος ο οποίος τον κατασκευάσει. Ποιος είναι αρμολόγησε τα κόκαλα του ανθρώπου σε τόσους αρμούς, έτσι, τόσες εκατοντάδες κόκαλα, πάνω από 2 εκατοντάδες κόκαλα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, 200 τόσα κόκαλα, πώς τόσα κύτταρα πάνε το ένα δίπλα στο άλλο και δημιουργούν όργανα και γίνεται η οργανοποίηση. Και κάθε όργανο έχει διαφορετικό ιστό, δηλαδή διαφορετική λειτουργικότητα και κύτταρα τα οποία κάνουν μια ορισμένη εργασία που δεν την κάνει ένα άλλο όργανο. Άλλα τα κύτταρα του παγκρέατος, άλλα τα κύτταρα της καρδιάς, άλλα τα κύτταρα του στομάχου, του εντέρου και ούτω καθεξής. Άλλα τα κύτταρα των μυών, έτσι. Αλλιώς καύσης κάνει το ένα κύτταρο, αλλιώς κάνει το άλλο. Όλα όμως συναρμολογούνται και ποιος σκέφτηκε να βάλει το αίμα ανάμεσά του σαν έναν τροφοδότη για όλα αυτά τα πράγματα. Που η καρδιά λειτουργεί και για τον εαυτό της και για τον εγκέφαλο και για το σηκώτη και για τα νεφρά κλπ. Και για τους μυς. Για το δέρμα, για τα κόκαλα, για τα μάτια, για τα αυτιά κλπ. Όλα αυτά μας δημιουργούν μία... καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλα πράγματα αυτά και δεν είναι έτσι εκεί και ως έτυχεν. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πεπερασμένο αλλά πάντοτε τίθεται επιτάπητος. Ακούμε για τον Χριστό και πολλοί πιστεύουν ότι κανένας δεν πήγε στον άλλο κόσμο να γυρίσει και δεν πιστεύουν την Ανάσταση του Χριστού. Ωραία. Ιστορικά όμως αποδεικνύεται αυτό. Ο Λάζαρος δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Αν πάει κανείς στην Κύπρο
Η Κύπρος ξέρει πολύ καλά τον Λάζαρο, γιατί ο Λάζαρος έζησε πολλές δεκάδες χρόνια στην Κύπρο. Όλη η Κύπρος γνωρίζει τον Λάζαρο και είναι... ο Λάζαρος έζησε 30 τόσα χρόνια μετά την Ανάστασή του από τον Χριστό και ξαναπέθανε στην Κύπρο. Και υπάρχει η Λάρνακα του Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη και καθένας μπορεί να την επισκεφτεί. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, διότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε πράγματα αναμφισβήτητα. Μπορεί να απορρίψει κανείς την Ακρόπολη, μπορεί να απορρίψει τη Στοά του Ατάλου και να πει ότι δεν υπάρχει. Είναι ντοκουμέντα, θα λέγαμε, πράγματα τα οποία τα βλέπει ο κόσμος, τα περιγράφει, υπάρχουν στα βιβλία και πολλοί σοφοί τα έχουν αναλύσει πώς έχουν γίνει και γιατί έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Πολλά θέματα είναι αυτά τα οποία δεν βλάπτουν το ψεύδος ή μάλλον αν θέλετε τον ίδιο τον διάβολο. Δεν τον βλάπτουν όλα τα πράγματα και αφήνει πολλά από αυτά που κάνουμε εμείς να γίνονται. Όμως μερικά τον βλάπτουν. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού τον βλάπτει πάρα πολύ και δημιουργεί 999 ψέματα για να μην πιστέψει κανείς μία αλήθεια. Και αυτοί που λέγονται άπιστοι μπορεί να λέγονται εύπιστοι και πολύ εύπιστοι μάλιστα άνθρωποι, γιατί κάνουν το παν να δημιουργήσουν ένα κομπολόι από πολλά ψέματα για να αποκρίσουν μια αλήθεια, ακριβώς όπως έκαναν και οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι στην εποχή του Χριστού, που έλεγαν παραδείγματος χάρη ότι τον έκλεψαν οι μαθητές του. Ήταν χοντροριδές το ψέμα και οποιοδήποτε δικαστής θα το άκουγε αυτό θα έλεγε, αφού κοιμήθηκαν όπως λέτε οι μαθητές, πώς είδαν ότι έκλεψαν αυτοί οι μαθητές και όχι άλλοι το σώμα του, και αν ξύπνησαν γιατί δεν τους έπιασαν. Επομένως, βλέπετε ότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια και δεν πάνε μακριά. Γι' αυτό και εκείνος ο οποίος κάνει κάτι κακό, όσα ψέματα και να σκεφτεί να πει, κάπου θα πιαστεί. Δεν μπορεί να πει στην εντέλεια τα πράγματα, διότι δεν τα έζησε έτσι. Η αλήθεια είναι μία, ο τρόπος της αλήθειας είναι, ενώ τα ψέματα είναι δεκάδες και εκατοντάδες, πάνω σε μια αλήθεια. Δηλαδή η ερμηνεία που θα δώσει ένας άνθρωπος για ένα φαινόμενο, εάν είναι ψευδής, θα τη στηρίζει συνεχώς και θα καταπίπτει. Διότι το ένα ψέμα μετά το άλλο θα καταρρύπτεται και θα εμπνέεται από ένα άλλο ψέμα να πει, το οποίο θα προσπαθεί με αυτό το ψέμα να κατακτήσει το δικαίωμα, δηλαδή να λέει ότι να λένε οι άλλοι ότι αυτός λέει την αλήθεια. Δεν μπορεί λοιπόν να σταθεί, όπως είπαμε αγαπητοί φίλοι, το ψέμα. Και όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, αν θάψετε την αλήθεια σε οποιοδήποτε βάθος, η αλήθεια θα βρει τον τρόπο να βγει στην επιφάνεια. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι πλαστογραφούν την ιστορία, πλαστογραφούν τη θρησκεία, πλαστογραφούν τις σκέψεις των ανθρώπων και τις εκδοχές που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος πάνω σε ένα πράγμα, αυτοί σιγά σιγά χάνουν το κύρος τους και καταρρύπτονται. Διότι δεν μπορεί κανένας να πει ένα ψέμα, ούτε πως ένας ομιλητής είπε κάτι για κάποιον άλλον τη στιγμή που υπάρχουν τα ντοκουμέντα ότι δεν το έχει πει. Ή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν άκουσα τέτοιο πράγμα την ώρα που άκουγα αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει. Δεν είπε τίποτα εναντίον κάποιου που λέτε εσείς. Θαυμάζουμε πολλές φορές άλλους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν εφευρέσεις όπως είναι ο αρχαίος Διομήδης, όπως είναι εκείνος ο οποίος στις Σιρακούσες αντιμετώπισε τα πλοία των Ρωμαίων με κάτω πτρά, και βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν πολλά πράγματα για τα ουράνια σώματα, για την επιστήμη γενικά. Πολλοί επιχείρησαν να πούν ψέματα και να πούν ότι όχι, αυτά δεν τα ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ανακάλυψαν άλλοι, πιο σύγχρονοι, και πήγαν να σφετεραιστούν. Δεν κράτησαν όμως για πολύ αυτά τα ψέματα, διότι υπάρχουν αρχαία πράγματα, πάπυροι και λοιπά, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτό είναι αρχαιότερο από αυτό, η ανακάλυψη αυτή είναι αρχαιότερη. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι το Πυθαγόριο θεώρημα, ότι η υποτένωση ενός ορθογωνίου τριγώνου, το τετράγωνο της είναι το άθροισμα των δύο τετραγώνων των άλλων πλευρών, διότι αυτό έχει ανακαλυφθεί από τον Πυθαγόρα και από τους Πυθαγορείους εδώ και 4.000 χρόνια.
Δεν ωφελεί δηλαδή το ψέμα σε αυτή την περίπτωση. Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται και λένε έρχεται το Πάσχα και θα βάψουμε τα αυγά και το ένα και το άλλο κλπ. Αλλά δεν εμβαθύνουν να δουν τι είναι αυτό το Πάσχα. Έχει σχέση με την έξοδο των Εβραίων το Πάσχα απαρχής από την Αίγυπτο. Και εμείς το υιοθετήσαμε εκ των υστέρων όταν ο Κύριος ήρθε για να μας εισαγάγει στον κόσμο της Αθανασίας. Και έτσι μεν οι Εβραίοι έχουν το Πάσχα το Μωσαϊκό, δηλαδή του Μωυσίου, που ο Μωυσής μετέφερε το λαό του μέσα. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να ψεύδεται πάνω σε αυτό. Είναι η παράδοσή του, είναι η αλήθεια του, είναι η θρησκεία του. Και γι' αυτό και εμείς το. Και ο Χριστός το βεβαίωσε ότι ο Μωυσής υπήρξε σαν πρόσωπο και όλα αυτά που είπε είναι σωστά. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το κρύψουν ή να το δυσφημίσουν. Έτσι λοιπόν, όποιος δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει τι είναι το αληθινό Πάσχα, ότι είναι ο Χριστός, είναι το αίμα του Χριστού που κοκκινίζει τα αυγά, είναι ο αμνός και ο Υιός του Θεού ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να μας δώσει τη λύση στα ανθρώπινά μας πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ρηχοί, είναι άνθρωποι του τύπου και όχι της ουσίας, όπως ήταν οι Φαρισαίοι. Τους αρέσει βέβαια να γλεντάνε το Πάσχα, σε όλους αρέσει να γλεντάνε το Πάσχα, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να έχουμε και την πνευματική όραση πάνω σε αυτό το γεγονός. Να ξέρουμε τι είναι αυτό και γιατί θεσπίστηκε και γιατί όλοι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες το δόξασαν αυτό το Πάσχα και δημιούργησαν τόσα έθιμα που έφτασαν μέχρι εμάς. Δεν στεκόμαστε λοιπόν στο υλικό μέρος ενός πράγματος, αλλά και στο πνευματικό. Και έτσι ολοκληρώνουμε την εικόνα που έχουμε για ένα γεγονός, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το Πάσχα δεν είναι αυτό που λέει ο κόσμος ή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ανάσταση του Χριστού. Είναι όντως η Ανάσταση του Χριστού το Πάσχα και γιορτάζεται σαν Ανάσταση του Χριστού και γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, μας δίνουν την ευκαιρία με την Ανάσταση να πούμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και να ευχηθούμε ένας τον άλλον, γιατί υπάρχει πραγματικά αυτό το γεγονός Αναστάσεως πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ζούμε, πίσω από την νηστεία, πίσω από τον εκκλησιασμό, πίσω από την ανάγνωση των Ευαγγελίων. Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται, όπως ξέρουμε, 12, 4 κομμάτια από κάθε Ευαγγέλιο, 4-4-16, 3 κομμάτια από κάθε Ευαγγέλιο. Είναι 4 Ευαγγελιστές από 3 Ευαγγέλια το καθένα, 12 περικοπές διαβάζουμε, όλα τα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού, πρώτα με τη Σταύρωσή του, με τη σύλληψη, τη Σταύρωση, την ταφή του Χριστού και μετά την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα είναι πράγματα που συνέβησαν όντως, γιατί αποκλείεται να μην έγιναν, διότι η κοινή λογική δεν αντέχει στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να λέμε πράγματα και να γιορτάζουμε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα, ανύπαρκτα. Ποιος τα έφερε? Ο πρώτος που θα έφερε αυτό το ψέμα θα τρώγε καρπαζές από τους άλλους. Αν πω εγώ ξαφνικά τώρα ότι υπάρχει ένας εξωγήινος που ήρθε να τον γιορτάσουμε, ας πούμε, και λοιπά, θα μου πούνε δείξε μας τον εξωγήινο, τον δούμε όλοι. Δεν μπορεί ένας να πει ότι υπήρχε ένας εξωγήινος και να γίνει αυτό καθεστώς. Πρέπει να το δούμε όλοι αυτό το πράγμα και να πούμε ναι, θα γιορτάζουμε την ημέρα του εξωγήινου, διότι τον είδαμε πραγματικά να έρχεται στη γη αυτός ο εξωγήινος και να κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, το θετικό, το αρνητικό, το έτσι. Αυτά λοιπόν τα πράγματα. Δεν είναι λογική, δεν είναι λογικό να αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κολοσσιά και ολοφάνερα στα μάτια της ανθρωπότητος και να λέμε ότι δεν υπήρξε ο Χριστός, δεν υπήρξε το ένα, δεν υπήρξε το άλλο. Αφού οι ίδιοι οι Εβραίοι γράφουν για τον Χριστό τον τολερό, τον Ιεσούα και τον βρίζουν. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα, αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας κόβει πάρα πολύ το ότι βλασφημούν το όνομα του Χριστού. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς παίρνουμε το γεγονός ότι μιλάνε για ένα πρόσωπο, για αυτό το πρόσωπο το οποίο υπάρχει. Λοιπόν, είναι ανοησία κάποιος να λέει ότι δεν υπήρξε ο Χριστός. Είναι ανοησία να λέει ότι δεν υπήρξε ο Πλάτωνας, δεν υπήρξε ο Βούδας. Είναι ανοησία να λέμε ότι δεν υπήρξε ο Περικλής, όταν υπάρχουν τόσα γραπτά, τόσα πράγματα τα οποία τα αποδεικνύουν. Μόνο για τον Χριστό υπάρχουν 300 προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Μεγάλες προφητείες είναι καμιά πενταριά τουλάχιστον, οι οποίες είναι αληθείς, τόσο που κανείς νομίζει ότι οι προφήτες αυτοί είχαν δει τον Χριστό. Αν διαβάσετε τον 21ο Ψαλμό του Δαβίδ, θα δείτε εκεί πάρα πολύ ανάγλυφα όλη τη Σταύρωση. Θα δείτε το Σταυρό, θα δείτε τον Χριστό να τον εκαρφώνουν, λέει, θα δείτε να του πουλάνε τα ρούχα, να του παίζουν τα ρούχα στον κλήρο και να
να παίζουν κλήρο το μανδύα του, να μοιράζονται τα ρούχα του. Θα δείτε ότι του δίνουν με ένα σφουγγάρι, του δίνουν ξύδι. Και έτσι ο ψαλμός λέει, δώσανε στη δίψα μου ξύδι. Περιγράφει ότι ανοίξανε τα χέρια μου και τα πόδια μου και ουρλιάζανε σαν οριόμενοι ταύροι και λέοντες γύρω μου. Ήταν τότε οι Φαρισαίοι οι οποίοι είχαν λυσάξει εναντίον του Χριστού. Πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε επιφανειακά πρέπει να τα δούμε και σε βάθος κάποτε για να πιστούμε οριστικά ότι αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν οι παλιοί και μας παραδώσανε και η παράδοση είναι πραγματική. Αν δεν πρόκειτο να αναστηθεί ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, κατά το πρότυπο του Ιησού Χριστού, δεν θα ήταν ανάγκη να ζει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο, γιατί δεν έχει καμία μα καμία έννοια αυτή η ζωή πια. Θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος ένας πίθηκος, ένα ζώο. Και όμως ο άνθρωπος έχει τόσα πράγματα μέσα του, τόσο μεγάλο πλούτο θαυμάτων, πραγμάτων, γνώσεων, εκατομμύρια συναισθήματα τα οποία περιβάλλουν την ανθρώπινη φυσιογνωμία. Λένε, θα ανοίξουν οι τάφοι μια μέρα και θα βγουν από μέσα όπως άνοιξε του Ιησού ο τάφος, οι νεκροί. Και όσο περίεργο αν φαίνεται αυτό σε καθέναν, υπάρχει το προηγούμενο. Υπάρχει το πατρόν. Υπάρχει αυτό που θα πατήσει επάνω και θα γίνει το καινούριο. Διότι αν έχει γίνει μια φορά ένα πράγμα θα επαναληφθεί. Υπάρχουν άλλες θρησκείες σε αυτόν τον πλανήτη, τις οποίες τις ακολουθούν οι άνθρωποι, επειδή εκεί βρεθήκανε, εκεί πιστέψανε, εκεί γεννηθήκανε, εκεί φυτρώσανε. Όμως, αν ήξεραν πραγματικά την πραγματική έκβαση των πραγμάτων, θα γινόντουσαν όλοι χριστιανοί. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης πέφτει σε εμάς οι οποίοι δεν διδάσκουμε τους άλλους ανθρώπους την αλήθεια αυτή. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Που δεν διδάσκουμε τους ανθρώπους την αλήθεια αυτή. Ας διδάξουμε εμείς την αλήθεια αυτή και ας αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν. Αλλά να ξέρουν τουλάχιστον. Και ενώ όλοι αυτοί οι ιδρυτές θρησκειών βρίσκονται μέσα στους τάφους τους, ο Μωάμεθ βρίσκεται στον τάφο του, ο Βούδας βρίσκεται και αυτός μέσα στον τάφο του, όλοι αυτοί οι, λοιπόν, ο Ζωροάστρης και αυτός βρίσκεται στον τάφο του, αλλά αν πάμε να βρούμε τον Ιησού, τον Σταυρωμένο, τον Ναζαρινό, είναι άδειος ο τάφος του. Το κενό μνημείο του Ιησού, ακτινοβολεί το Άγιο Φως και αποδεικνύει σε όλη την ανθρωπότητα, αν θέλει να το δει, ότι τα πράγματα δεν σταματάνε σε αυτή τη ζωή και δεν σταματάνε στον τάφο, αλλά συνεχίζουν στον τάφο. Κάθε χρόνο βγαίνει το Άγιο Φως και έχουν ευαισθητοποιηθεί τώρα και οι ξένοι και έρχονται και το παίρνουν. Και έχουν αρχίσει 20 μοναστήρια στην Αμερική να λειτουργούν με την Ορθόδοξη λειτουργία και να μιλάνε ελληνικά, έτσι, οι καλόγεροι αυτοί, από έναν γεροντάκο, τον πατέρα Εφρέμ, ο οποίος πήγε στην Αμερική και ίδρυσε όλα αυτά τα μοναστήρια. Πώς μπόρεσε να ιδρύσει 20 μοναστήρια μέσα στην Αριζόνα ένας άνθρωπος, εάν δεν επενέβαινε ο ίδιος ο Κύριος, όπως βοήθησε τον Μωυσή, όπως βοήθησε τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους να κάνουν την πειθώ αυτή προς τον Χριστό και να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν πραγματικά. Εάν εμείς οι ίδιοι πιστέψουμε, είναι αλήθεια ότι θα παρασύρουμε σε αυτή την πίστη και άλλους ανθρώπους. Θα παρασύρουμε με την καλή έννοια, να τους δώσουμε δηλαδή ότι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, την πίστη της Αναστάσεως του Χριστού. Και αυτή η αλήθεια της Αναστάσεως φαίνεται από τον πόλεμο που γίνεται παγκοσμίως εναντίον του Ιησού Χριστού, διότι ο διάβολος είναι πανέξυπνος και δεν βάλει ποτέ εναντίον του σκάρτου πράγματος, δεν χτυπάει τον Πάπα, δεν χτυπάει τους πολιτικούς όσο πολύ κλπ. Αλλά χτυπάει την Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι το πολύ σημαντικότερο πράγμα που έχει να πολεμήσει ο διάβολος πάνω στη γη. Και ενώ την πολεμάει 2000 χρόνια και δεν μπορεί να την ρίξει την Εκκλησία του Χριστού, εκεί επιμένει αυτός, διότι είναι κακότροπος, είναι βλάκας. Ο διάβολος είναι το πιο ανόητο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη, γιατί ξέρει το Θεό, πιστεύει στο Θεό, δηλαδή πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός και δεν υποτάσσεται στο Θεό. Πηγαίνει ενάντια στο συμφέρον του. Γιατί? Διότι έχει το πάθος της περηφάνειας.
Το τρομερό αυτό πάθος, το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε να σκεφτεί ούτε να κάνει τίποτα. Είδατε, τα συναισθήματα καμιά φορά είναι πιο ισχυρά από τη λογική. Λες σε αιρετικούς, μου λέγει ένας προχτές, ότι η Γενή Διαθήκη, μου λέει, γράφτηκε από τους 70. Και του λέω, κάνεις μεγάλο λάθος. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους 70 και η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην εποχή του Χριστού. Η εποχή των 70 από την εποχή του Χριστού απέχει 200 χρόνια. Περίπου. Δεν θέλει να το πιστέψει, δεν θέλει να το ψάξει καν, γιατί αν το ψάξει ανατρέπεται όλη η φιλοσοφία του, ανατρέπεται όλη η ζωή του. Του δίνουν λεφτά εκεί που πάει σε αυτήν την οργάνωση για να λέει αυτά που λέει. Και όμως θα έπρεπε να κάνει αυτήν την ανατροπή, έστω και αν πεινάσει, αν ήταν γενναίος άνθρωπος, αυτό το παιδί θα έπρεπε να κάνει αυτήν την ανατροπή και να πει, κάτσε, τι μου λέει αυτός, θα πάω να ψάξω ιστορικά να δω πότε έγινε η μετάφραση των 70 και πότε γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Και του είπα ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ήταν ο Λεβί και έγραψε το Ευαγγέλιο το 63 π.Χ. Από το 58 μέχρι το 63 λένε ότι γράφτηκε το κατομαθαίο Ευαγγέλιο εκείνοι οι οποίοι ξέρουν καλά τα πράγματα. Ιστορικοί δηλαδή. Επίσης η Αποκάλυψη γράφτηκε το 85 μετά Χριστόν, στην Πάτμο. Αυτοί που τα έγραψαν αυτά τα πράγματα, αυτοί ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Κι όμως δεν θέλει εκεί πέρα να ψάξει και να βρει την αλήθεια. Και είναι εχθρός της αλήθειας και εχθρός της αλήθειας, ξέρετε, δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουμε παρεξηγήσει σε αυτή τη ζωή και πρέπει να τα διορθώσουμε. Εάν πραγματικά θέλουμε να δούμε την αλήθεια, μπορούμε να τη βρούμε. Επάνω στο Σταυρό ο Χριστός άκουσε από τους ανθρώπους να του λένε, αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα για να σώσει τον εαυτό σου και να σώσει και τους ληστές αυτούς που έχεις δίπλα σου. Και όμως ο Χριστός δεν το έκανε αυτό και δεν το έκανε για τον απλό λόγο ότι γι' αυτό ήρθε στη γη, για να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Αν δεν πέθανε ο Χριστός, δεν θα υπήρχε τώρα αυτή τη στιγμή το όνομα Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα. Θα λέγαμε ότι μέσα σε όλους τους άλλους δασκάλους εκεί υπήρχε κάποιος κλπ. Ίσως έκανε, ίσως δεν έκανε θαύματα, θα είχαν τελειώσει και δεν θα ακουγόντουσαν ούτε οι αναστάσεις των νεκρών που έκανε ο Χριστός. Γιατί, θα σας πω γιατί αμέσως. Όταν ένας άνθρωπος δεν σφραγίσει αυτό που είναι και αυτά που λέει με το θάνατό του, δηλαδή όταν έρθει η στιγμή να αποδείξει με το θάνατό του τις θεωρίες που λέει, τότε αυτός ο άνθρωπος ιστορικά θάπτεται. Ο Σωκράτης δεν θα ακούγονταν, αγαπητοί φίλοι, εάν δεν είχε όντως πεθάνει για αυτό το πράγμα που πίστευε, δηλαδή το να πειθόμεθα στους νόμους και στις επαγγελίες της πολιτείας. Ο Χριστός δεν κατέβηκε από το Σταυρό, γιατί αν κατέβαινε από το Σταυρό θα συνέχιζε να ζούσε, ας πούμε. Ή θα τον είχαν πάρει Φαρισαίοι μαζί τους και ίσως να ήταν ένας από τους 50-80 πόσοι ήταν τότε μέσα στη συναγωγή. Μήπως θυμόσαστε κάποιους άλλους από τη συναγωγή εκτός από τον Άννα και τον Καϊάφα, έστω και τον Νικόδημο, 3-4 πρόσωπα, τον Γαμαλιήλ και τον Ιωσήφ τον Αρημαθέας. Ας πούμε ότι θυμόμαστε 6 πρόσωπα από τους 80. Και αυτά τα 6 πρόσωπα, επειδή συνδεθήκανε με τον Χριστό, τα θυμόμαστε. Αλλιώς δεν θα θυμόμαστε κανέναν από αυτούς, ούτε τον Καϊάφα, ούτε τον Άννα, ούτε τον Πιλάτο, ούτε κανέναν. Θυμόσαστε ποιοι ήταν πριν από τον Πιλάτο, ποιος ήταν πριν από τον Πιλάτο και μετά τον Πιλάτο, εγώ δεν ξέρω. Άλλοι λένε ο Λέντουλος ότι ήταν μετά τον Πιλάτο και έστειλε μια επιστολή προς τον Κέσαρα. Ας το πιστέψουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αλήθεια και βέβαια αυτοί που το λένε κάτι ξέρουν. Έχουν ψάξει τα πράγματα και ξέρουν. Αλλά με αυτό θέλω να πω ότι ούτε το Δήμαρχο της Αθήνας δεν θα ξέρει μετά από 30 χρόνια. Το σημερινό Δήμαρχο δεν τον ξέρει κανένας μετά από 30 χρόνια. Και είναι γεγονός αυτό γιατί. Γιατί δεν συνδέθηκε αυτό το πράγμα που έκανε με το θάνατό του, με το αίμα του. Δεν προασπίστηκε την αλήθεια του με το αίμα του αυτός, ο άνθρωπος που δεν τον θυμόμαστε, οτιδήποτε να, ποιοσδήποτε να είναι αυτός. Θυμόμαστε κάποιον ο οποίος πριν από 200 χρόνια πέθανε σε μια μάχη, επειδή πίστεψε ότι έπρεπε να την κάνει αυτή τη μάχη για να πάρει θάρρος ο ελληνικός κόσμος, ο ελληνικός στρατός, και θυμόμαστε τη λέξη Παπαφλέσσας. Εάν ο Παπαφλέσσας δεν είχε πεθάνει σε εκείνη τη μάχη, ίσως η ιστορία να μην τον είχε αναφέρει σαν έναν ασήμαντο άνθρωπο που δεν έχει αναφέρει κι άλλους ασήμαντους, πάρα πολλούς,
διότι δεν συνδέεται αυτό το πράγμα με το θάνατό του, με την πίστη του κλπ. Οι αγωνιστές του 21, αν τους θυμόμαστε, είναι γιατί δώσανε το αίμα τους για αυτή την επανάσταση. Άλλοι δώσανε ολόκληρη τη ζωή τους για να γράψουν, άλλοι δώσανε το χρήμα τους. Και αυτοί κάνανε έργο αληθινό και θαυμάσιο για την ανασύσταση του απελπισμένου γένους μας. Αλλά περάσαν τόσοι άνθρωποι από αυτόν τον πλανήτη που κάνανε έργα τα οποία δεν τα θυμόμαστε γιατί δεν συνδεθήκανε με την υπέρτατη θυσία, δηλαδή να δώσουν και την ψυχή τους και το σώμα τους για αυτό το πράγμα που πιστεύουν. Άρα λοιπόν και ο Χριστός θα έπρεπε να πεθάνει. Ήτανε επιβεβλημένο ο Χριστός να πεθάνει και ήξερε ο Χριστός ότι θα πεθάνει και αυτό ήταν ένα μαρτύριο συνεχές για τον άνθρωπο Ιησού, όχι για το Θεό Ιησού, ο οποίος ήξερε σαν Θεός που είναι ότι ο Θεός δεν πεθαίνει. Αλλά ο άνθρωπος θα βίωνε το θάνατο. Ο άνθρωπος Ιησούς βίωσε το θάνατο. Και ήρθε στιγμή που είπε: παρελθέτω το ποτήριο του, το απαιμού, στον πατέρα του. Πατέρα, πάρε αυτό το πικρό ποτήριο από μένα, αν είναι δυνατόν. Αλλά μετά, συνετίζοντας τον εαυτό του με τα προστάγματα του Θεού, είπε: ας γίνει το θέλημα το δικό σου και όχι το δικό μου. Και έτσι και μες στο Πάτερ ημών, παρόλο που το λέμε εμείς, γεννηθείτε το θέλημά σου, εν τούτης εννοούμε το θέλημά μας, αγαπητοί φίλοι. Είναι ανθρώπινο, θα μου πεις. Ο άνθρωπος να θέλει να κάνει πάντοτε το θέλημά του. Αλλά εκείνος ο οποίος αγαπάει και σέβεται το Θεό, σέβεται περισσότερο το θέλημα του Θεού παρά το θέλημα του ανθρώπου. Όμως εδώ τελείωσε και η ώρα μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που, αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε πάλι με ένα από τα θέματα. Σήμερα προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το θέμα της πίστεως. Είναι ένα περιόριστο θέμα, έχει πάρα πολλές πτυχές. Εμείς πήραμε μια πτυχή και προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι καλώς κάνουμε και πιστεύουμε σε αυτά τα θέσφατα, σε αυτά τα παραδεδομένα της παραδόσεώς μας πράγματα, διότι είναι αληθινά, είναι ψαγμένα, είναι ολοκληρωμένα, είναι τέλεια και μας έχουν δοθεί σαν τα ανώτατα πράγματα που υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, δηλαδή η πίστη προς το Θεό είναι το ανώτερο πράγμα που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Η πίστη και η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τους ανθρώπους είναι τα κορυφαία ιδανικά της ανθρωπότητας. Και δίχως αυτά, να ξέρετε ότι επειδή η ανθρωπότητα δεν τάχει σαν κορυφαία ιδανικά αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και παραπέει. Αν όλοι οι άνθρωποι σεβόντουσαν τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αν αγαπούσαν τον Θεό και τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη αξία αυτές οι αλήθειες και αυτές οι πίστες των ανθρώπων, τις οποίες πρέπει να αναμοχλεύουμε καθημερινά μέσα μας, να τις θυμίζουμε στο περιβάλλον μας και να εκτελούμε αυτό το καθήκον το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός να εκτελέσουμε πάνω στη γη. Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε Κυρίου.